Δεν πρέπει να ανησυχεί η Καβάλα και η Δράμα, ανέφερε η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Τράκης, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Όπως είπε, το ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη Θράκη λόγω του ακριτικού της χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αντιδράσεις και για το θέμα μιλούν στην τηλεόραση του Σέντερ ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κωστής Σιμιτσής και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μορφίδης. Μακάρι να μείνουμε μονάχα στον τίτλο, κύριε Κομνηνέ, γιατί πράγματι έχει μια εξόχως συμβολική διάσταση και το νόημα είναι ότι εδώ θα δοθεί προσπάθεια σε αυτή την ακριτική περιοχή της πατρίδας μας να υπάρξει ανάπτυξη, να βοηθηθούν οι κάτοικοι ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι γείτονές μας. Να θυμίσω το τι συνέβη τον Μάρτιο και μετά και βεβαίως κάτι που απασχολεί πλέον όλη τη χώρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, βέβαια, η συμπεριφορά της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν λοιπόν μια συμβολική διάσταση και εν πάση περιπτώσει εγώ να δεχθώ ότι ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα και κατά συνέπεια πρέπει να ενδιαφέρει και την Ελληνική Βουλή το θέμα της Θράκης. Εγώ όμως ως καβαλιώτης, ως πρώην δήμαρχος Καβάλας, θέλω να ξεφύγω από την συμβολική διάσταση, έτσι, τη σέβομαι, αλλά θα με ικανοποιούσε πάρα πολύ εάν ξεκινώντας τις εργασίες της η Επιτροπή, ναι, που θα είναι Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, να υπάρξει μια σαφής αναφορά των βουλευτών ότι εννοούμε βεβαίως όλη την περιφέρεια. Γιατί καταλαβαίνω και την αγωνία και το άγχος της κυβέρνησης ότι ενδεχομένως αν ασχοληθεί με μία περιφέρεια θα ξεσηκωθούν και οι άλλες περιφέρειες και θα ζητάνε διακομματικές επιτροπές και εκείνες. Γιατί και εκείνες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Όμως προβλήματα σαν αυτά που έχει η δική μας περιφέρεια δεν έχει καμία άλλη εκτός ίσως από την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Πραγματικά αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Μάλιστα. Και τα αποτελέσματα του νομίζω ότι χαρακτηρίζονται ως αρνητικά ή ακόμη και τραγικά για τους δικούς μας τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας, μιας και πάρα πολλές επιχειρήσεις τη δεκαετία του 90 κυρίως μετακόμισαν από τους δύο νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας στη Θράκη, γιατί υπήρχαν περισσότερα κίνητρα, γιατί είχαν περισσότερες απαλλαγές, γιατί ήταν πιο εύκολο να χρηματοδοτηθούν, γιατί υπήρχαν λοιπόν μια σειρά από εργαλεία να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να δουλέψουν καλύτερα. Αυτό το πληρώσαμε. Και νομίζω ότι νόμιζα, μάλλον μέχρι πριν από λίγο καιρό, ναι, ότι είχε γίνει κοινή συνείδηση σε όλους ότι αυτές οι πολιτικές που στρέφουν τη μία περιοχή κατά της άλλης είχαν ξεπεραστεί. Η έννοια της περιφερειακότητας με τη δημιουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα είχε λύσει τέτοια ζητήματα και υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου πλέον είναι θεσμός οι περιφέρειες να αντιμετωπίζονται ενιαία, να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια και οι ίδιες υποχρεώσεις σε όλους ενιαία σε κάθε περιφέρεια.